Σουλίτσα μου, τι κάνεις? Κατερίνα μου, καλώς μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, σε ακούμε λοιπόν. Καταρχάς θα σου πω ότι είσαι μια κούκλα και σε θυμάζω πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσύ άμα δεις το story που είχα ανεβάσει τώρα, σε παχαίνει φουλ. Τι άλλο θα κάνω. Θα δεις. Χοντρός, γέρος, όλα. Λοιπόν, έλα Λίτσα μου, σε ακούμε. Λοιπόν, εγώ θέλω να δω τη συμβουλή σου, γιατί έχω ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Mm-hmm. Είμαι παντρεμένη 4 χρόνια. Με τον άντρα μου δεν μπορώ να πω ότι τα πάμε και πολύ καλά. Βασικά, εμένα μου έχει τελειώσει μέσα μου. Και αν και έκανα κάποιες προσπάθειες να αναθεμανθεί η σχέση μας, δεν κατάφερα να έρθω πάλι κοντά του. Και γνώρισα κάποιον άντρα μέσω του ίντερνετ και ξεκινήσαμε να μιλάμε. Και έχουμε μια σχέση εδώ και 8 μήνες. Oh. Είναι και εκείνος παντρεμένος παρόλα αυτά. Uh-huh. Και είμαι πάρα πολύ ερωτευμένη μαζί του. Ναι. Και δεν έχω ξανανιώσει ποτέ έτσι τη ζωή μου. Uh-huh. Δεν μπορούσα να είμαι άλλο με τον άντρα μου και τον σκεφτόμουν πάρα πολύ. Έτσι αποφάσισα με τον εραστή μου να χωρίσουμε, εγώ με τον σύζυγό μου και εκείνος με τη σύζυγό του, και να είμαστε μαζί. Ωραία, δυναμώστε μου λίγο την Σπίτσα. Πριν την καραντίνα, εκείνος χώρισε με τη γυναίκα του και έφυγε από το σπίτι και το σχέδιο ήταν μετά από 2 εβδομάδες να χωρίσω κι εγώ. Μάλιστα. Εκείνος όμως έχασε τη δουλειά του και δεν μπόρεσα κι εγώ να χωρίσω με τον άντρα μου, γιατί είμαι κι εγώ χωρίς δουλειά. Και του είπα ότι μέχρι να βρούμε κάποια άκρη με την καραντίνα, να του δίνω εγώ κάποια χρήματα. Στην αρχή προφανώς δεν το δέχτηκε. Αλλά μετά δεν είχε και άλλη επιλογή, οπότε έπαιρνα εγώ κάποια χρήματα από τον λογαριασμό μας που είχαμε με τον άντρα μου και τα έδινα στον εραστή μου, μέχρι που το κατάλαβε. Και του είπα ότι τα χρειαζόταν η μητέρα μου και την ντρεπότανε να το πει και έτσι της τα έδωσα κρυφά. Αλλά φοβάμαι να μην μας ευθεί, γιατί μπορεί να ρωτήσει ο ίδιος τη μητέρα μου και να γίνει μεγαλύτερο το μπέρδεμα. Τώρα όμως έχω σκεφτεί κάτι άλλο. Από πάνω μας μένει η πεθερά μου, που είναι 85 χρονών, και με τη σύνταξη παίρνει, τα βγάζει πέρα και τη περισσεύουν κιόλας. Σκέφτηκα λοιπόν να παίρνω από εκείνη κρυφά χρήματα, αλλά για να το κάνω αυτό, επειδή σίγουρα θα με καταλάβουν, σκέφτηκα να πω ότι έχει αρχίσει να ξεχνάει, να της πηγαίνω φαγητό και μετά να εμφανίζω άλλο, να πηγαίνω πράγματα μπροστά της και μετά να εμφανίζω κάποια άλλα ή να τα κρύβω, ώστε να την κάνω λίγο να μπερδευτεί. Και έτσι να πιστέψει και ο άντρας μου ότι κάτι δεν πάει καλά μαζί της. Ήδη του έχω πει ότι κάτι δεν πάει καλά. Εντάξει, και γίνει 85 χρονών, δεν μπορεί να στέκεται. Αλλά στο μυαλό μπορεί και να μην είναι καλά. Τι λες καλά, γιαγιά μου, 88 είναι. Δεν έχει καμία σχέση. Τέλος πάντων, για συνέχεια. Καμία σχέση. Και δεν ξέρω τι θα γίνει μέχρι να βρει και εκείνη δουλειά για να μπορέσω να πάω να ζήσω μαζί του. Εσείς τι λέτε, πώς φαίνεται το σχέδιό μου? Για να καταλάβουμε. Εσύ θες να βγάλεις τρελή την πεθερά σου για να παίρνεις τη σύνταξη στην πεθερά σου και να την δίνεις στον άνεργο εραστή σου. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Για να μπορεί να έχει απόδοση στο κρεβάτι. Ναι. Δεν είμαστε καλά. Κυρία Μάρα μου. Κυρία Λίτσα, να δεχτώ πως κάθε άνθρωπος σε κάποια φάση της ζωής του μπορεί να βρεθεί σε κάποια ανάγκη και να ζητήσει χρήματα από κάποιο στενό φίλο. Το δέχομαι αυτό. Μέχρι εκεί όμως. Τα χρήματα αυτά επιστρέφονται συντόμως και σίγουρα με την πρώτη ευκαιρία. Αλλά να το κάνει κάποιος, να το δέχεται ο εραστής σου, κατά συρροή και εξακολούθηση, αυτό είναι εκμετάλλευση. Εμένα δεν μ' αρέσει αυτός ο τύπος. Βρήκε τρόπο να σε αρμέγει, κατάλαβες. Ξέρεις τι λέει με τη γυναίκα του. Εισηγείαν του κορόιδου, βρελαίει. Να αυτό λέει. Πάει η γυναίκα. Κυρία Μάρα, την έχει. Έχει χωρίσει. Τη χώρισε, κυρία Μάρα. Τη χώρισε. Είναι μόνο του τώρα. Κυρία μου, το πάρω από την άλλη μεριά. Για να έχεις εσύ εραστή, πρέπει να διάσουν οι τσέπες Δυτικής Αττικής. Δεν της έφτανε ο κορονοϊός, να έχει και εσένα. Μόλις θα σε κάνω ρεζίλι στο TikTok. Άκουσες. Που κάνεις διάφορα εκεί να εξαπατάς τον κόσμο. Απατεώνησα είσαι. Και κλέφτρα, γιατί είναι κλοπή αυτό. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Λίτσα μου. Ναι. Γιατί δεν δανείζεσαι λεφτά από συγγενή σου για να τα δώσεις στον εραστή σου, αν έχεις αδέλφια, του πατέρα σου, της μάνας σου. Δώσε μου δανεικά. Οτιδήποτε. Γιατί κλέβεις την πεθερά και δεν πας στους δικούς σου. Γιατί να γύρισα. Για κανένα μην κλέβεις και να μην εξαπατήσει. Δεν είπα να δανειστεί. Δεν είπα τη λέξη εξαπατώ, ούτε κλέβω. Εξαπάτηση βέβαια. Δανείζομαι. Είπα τη λέξη. Ναι, παιδί μου, κατάλαβα. Μα γι' αυτό δεν πάει, επειδή θα δανειστεί. Γιατί, παιδί μου, δεν πα στη μάνα στον πατέρα να πει ότι θέλω λεφτά. Δεν μπορώ να δανειστώ κι εγώ, γιατί είμαι κι εγώ άνεργη και μετά που θα βρεθούν τα χρήματα για να τα επιστρέψουμε.
Άρα... Κάτι πρέπει να κάνω για να τα. Άρα θες να κλέβεις. Αυτό λέγεται κλοπή που κάνεις. Επίσης, αυτό δηλαδή που είναι 2-3 μέρες το παρατηρούμε, παιδιά. Με τις πεθερές. Με τις πεθερές που θέλει να βγάλεις. Τι να πω. Ξέρεις, πιστεύω ότι ο κορονοϊός τα έχει κάνει αυτά. Πολύ πιθανό. Όχι, έχει δίκιο. Τζορτζέλα, μπορείς να μου αφήσεις να ολοκληρώσω, παρακαλώ, είσαι και εξαιρετικά σεξι. Έχει δίκιο. Μαζεύτηκαν οι μπαμπάδες και οι μαμάδες ηλικιωμένοι σπίτι για να μπορούν να είναι με τα παιδιά τους. Έχει δίκιο. Και η νύφη ή ο γαμπρός αντίστοιχα. Ναι, έχουν... με προσβάλλεις όμως τώρα εμένα. Διότι η πεθερά γιατί... μου μένει μαζί μου. Παιδί μου, δεν τι είπε σημαίνει αυτό. Αυτό. Και όλες τις πεθερές που μένουν δεν στο είπε σπίτι, αυτό, σου λέει ότι. Δεν αντιλαμβάνεσαι, τι λέω ή το μήνυμα. Ότι ο κορονοϊός το έχει λίγο κάνει μεγαλύτερο. Η Μαρία 32 ετών είναι στη γραμμή μας. Μαρία, εσύ συμφωνείς με τη Λίτσα, τη διαφωνείς. Γεια σου, Μαρία. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ήθελα να κάνω μία ερώτηση. Παρακολουθώ κάθε μέρα την εκπομπή και βλέπω τις τελευταίες μέρες ότι τα έχουμε βάλει με τις πεθερές μας. Μπράβο. Αυτή η γυναίκα παντρεύτηκε, έκανε παιδί, μόχτισε για αυτό το παιδί. Σωστά. Δούλεψε και παίρνει μία σύνταξη. Και έρχεται τώρα μία νύφη από το πουθενά να κερατώνει τον άντρα της. Έτσι. Και να παίρνει χρήματα από τη σύνταξη, την ιερή σύνταξη που ξέρουμε ότι οι συνταξιούχοι ακριβώς που έχουν φτάσει. Να παίρνει τη σύνταξη γιατί, για να ικανοποιεί το εγώ της. Μαρία, στη Λίτσα πες τα, σε ακούει η Λίτσα. Λίτσα, ακούς, σου λέει η κοπέλα που είναι στην ομιλική σου. Ακούω. Και, τι απλά ακούς. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να κάνω κι αλλιώς και χρειάζεται να βοηθήσω κι εγώ αυτόν τον άνθρωπο, γιατί και εκείνος δεν έχει από κάπου βοήθεια. Τι σου έχει προσφέρει η Λίτσα αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή πέρα από τις σεξουαλικές σου επαφές, τι σου έχει προσφέρει? Εγώ δεν έχω ξανανιώσει με κάποιον άλλον έτσι, ούτε και εκείνος, και μου δίνει πράγματα τα οποία είναι πρωτόγνωρα για μένα. Περνάω όμορφα, ζω τη ζωή μου ξανά. Έχω ξανανιώσει με τον άνθρωπο. Την έχει πείσει ότι δεν έχει μία, της κλαίγεται και την αρμέγει. Να, αυτό κάνει ο κύριος εραστής. Ενώ φαντάζομαι ο άντρας του Λίτσα δουλεύει, κοπιάζει για να φέρει τα χρήματα σπίτι. Ο ταλέπορος. Θέλει να σε έχει εκεί γυναίκα. Η μητέρα σίγουρα έχει συνεισφέρει όλο αυτόν τον καιρό, γιατί όλοι περνάμε δύσκολα, έτσι. Με τη σύνταξή της, με τη βοήθειά της και ξαφνικά πρέπει ρε παιδιά να παίρνουμε τις πεθερές μας στη συντάξη, πρέπει να τους δίνουμε, γλυκά, να τους δίνουμε κρέατα. Είναι μάνες, όπως είμαστε κι εμείς. Έτσι. Μπράβο. Πολύ σωστά τα λέει. Πάρα πολύ σωστά. Ακούσει η Λίτσα. Έχει ξανανιώσει η Λίτσα και έχει ξεπαραδιάσει τους άλλους. Κατάλαβες. Αυτό γίνεται τώρα, Λίτσα. Κυρία Μάρα. Παιδιά, αυτό είναι κλεψιά. Έτσι. Και μόνο. Κλοπή και αμαρτία. Μάλιστα. Μεγάλη. Εγώ πιστεύω ότι ό,τι και να τη πούμε τη Λίτσα, από εδώ θα μπει, από εκεί θα βγει. Mm. Έχουμε και την διότι κυρία. Έχει, έχει βάλει πλώρη να εξαπατήσει όποιον μπορεί, προκειμένου να τρέφει αυτό. Δίκιο το έχετε. Μοσχάρι που κάθεται. Έχουμε και την κυρία Γιώτα που είναι 62 ετών στη γραμμή μας. Είναι λίγο μεγαλύτερη. Μπορεί να είναι και πεθερά. Κυρία Γιώτα μου, καλησπέρα. Καλημέρα σας. Τι κάνετε? Αριστήρια. Ευχαριστούμε, κυρία Γιώτα μου. Σας ακούμε. Σας ακούτε? Πολύ καλά. Κυρία Λίτσα, σκέφτεστε τι κάνετε. Είμαι και εγώ πεθερά, κορίτσι μου. Έχω και εγώ παιδιά και γόνια. Τη σύνταξή μου την παίρνω γιατί έχω χάσει τον άντρα μου, αλλά δεν μου την κουνάει κανένας, αλλά έπρεπε να είχε σε μένα πεθερά. Τότε θα τα λέγαμε καλά, κορίτσι μου, βρήκε στο αδύνατο σημείο. Τον άντρα που αγκάλιαζες, πώς τον είχε κάνει η μάνα του, πώς τον μεγάλωσε. Λίτσα. Πώς τον μεγάλωσε η μάνα του. Λίτσα. Από τι βγήκες, κορίτσι μου, ποια είναι η μάνα σου, ποιος είναι ο πατέρας σου. Μπράβο. Απάντησέ μου, σε παρακαλώ. Λίτσα, σου μιλάει η κυρία Γιώτα, απάντησέ της. Ναι, εγώ δεν μπορώ να πω ότι μου έχει φερθεί τελική η πεθερά μου. Εγώ ήμουν σωστή και στο σύζυγό μου και την πεθερά μου. Πολύ τώρα σωστή. Όλο αυτό μου πέρασε. Δεν έναν άνθρωπο. Δεν το θεωρώ και τόσο κακό αυτό. Τι πρόσφερε στην πεθερά σου εκεί. Πες μου τι πρόσφερε στην πεθερά σου. Αυτό θέλω να ακούσω. Πάρα πολλές φορές τη βοήθησα σε κάποια πράγματα που ήθελε, την πήγα σε δουλειές. Όταν δούλευα και εγώ, της έδωσα χρήματα. Δεν ήταν, απλώς τώρα είναι εγώ σε δύσκολη ανάγκη. Κουράστηκε 4 χρόνια. Ανάγκη. Η πεθερά σου είναι 84, κορίτσι μου. Πήγαινε και βγάλε τα μάτια σου με τον εραστή σου. Έτσι. Και στρώσε τον κόλο σου να δουλέψεις, άμα θέλεις. Τον πω πώς. Σκληρή. Ευχαριστούμε, κυρία Γιώτα μου, να είστε καλά. Τα οπισθιά σου. Τα πισινά σου. Εγώ, παιδιά, βλέπω δύο βραβεία Γκίνες εδώ μέσα. Το πρώτο βραβείο Γκίνες είναι ότι η πεθερά περνάει άνετα με τη σύνταξή της.
Και το δεύτερο βραβείο Guinness είναι η κυρία Λίτσα, η οποία είναι η τέλεια νύφη. Μόλις τώρα μας το είπε. Εγώ ήμουν εξαιρετική, λέει νύφη. Όποια νύφη δηλαδή βρίσκει γκόμενο και εραστή και μαδάει την οικογένεια για να ταΐζει τον εραστή, είναι τέλεια. Εντάξει, εγώ έχω μια πολύ συγκεκριμένη θεωρία ότι όλα αυτά είναι καρμικά και θα τα βρει από το Θεό. Εννοείται. Αλλά τέλος πάντων. Είναι η κυρία Κούλα στη γραμμή μας. Πόσο ετών? Το σύμπαν. Α, μικρή, έλα, Κούλα μου, 39 είναι η Κούλα. Καλησπέρα, τι κάνεις? Είμαι καλά, χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω. Και εμείς. Σας εύχομαι καλή χρονιά σε όλους σας. Ευχαριστούμε και σε σένα, Κούλα μου. Και θα ήθελα πάρα πολύ να συμβουλέψω ότι αυτό που κάνει η κυρία είναι άδικο. Οι πεθερές μας, δεν λέω ότι είναι όλες άγιες, δεν λέω ότι όλες είναι καλές, αλλά είναι αμαρτία, είναι μεγάλοι ανθρώποι. Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν αγάπη, όχι να τους παίρνουμε τα χρήματά τους. Και εμείς θα πάμε σε αυτή την τρίτη ηλικία αύριο. Είναι αμαρτία από το Θεό αυτοί οι άνθρωποι. Δυστυχώς για μένα. Ναι, η κοπέλα καταλαβαίνω, μπορεί να έχει ερωτευτεί παράφορα με το παλικάρι, μπορεί να μην περνάει καλά στο γάμο. Αλλά είναι αμαρτία από το Θεό. Δυστυχώς αύριο και εμείς θα μεγαλώσουμε. Ακούς, Λίτσα, τι σου λέει η Κούλα? Ακούω. Και? Απλά ακούς. Δεν διαφωνώ σε αυτά που λέει. Δεν το βρίσκω κι εγώ εντελώς σωστό. Απλά ξαναλέω ότι δεν έχω κάποια άλλη λύση. Είναι μπροστά μας. Εμείς δεν τις βλέπουμε. Είναι αμαρτία. Εσύ είσαι νέο κορίτσι. Μπορείς να φτιάξεις τη ζωή σου, να κάνεις ό,τι καταλαβαίνεις, να βρεις μια δουλίτσα. Υπάρχει και κάτι άλλο που πρέπει να λύσουμε. Το άτυπο συμβόλαιο που έχεις κάνει με τον εραστή, κυρία Λίτσα. Έχετε κάνει συμφωνία ότι αυτός θα χωρίσει και ότι θα χωρίσει κι εσύ. Ναι. Εντάξει. Βρίσκεις δικαιολογία τώρα να το καθυστερήσεις αυτό. Μετά τι θα κάνεις? Αυτός χώρισε ούτως ή άλλως. Ναι, καλά. Πώς συμβάτησε? Δεν είναι η σειρά της να τηρήσει αυτό εκτός το... Συγγνώμη, σκέφτηκα κάτι. Αν αυτός δεν έχει χωρίσει... Α, και την εκμεταλλεύεται. Και τις εκμεταλλεύεται μαζί με τη γυναίκα του. Και γελάνε. Και σου τρώνε τα λεφτά της, πεθερά σου βασικά, και γελάνε. Τα έχουμε δει και αυτά. Ακούς? Αυτό δυστυχώς. Εγώ αυτό καταλαβαίνω από όλη αυτή την ιστορία. Λίτσα, ακούς? Εγώ ξέρω ότι έχει χωρίσει και έχω πει ότι θα χωρίσω και εγώ με τη σειρά μου. Γνωρίζω ότι είναι μόνος του. Καλά. Μένει μόνος του, δηλαδή έφυγε από το σπίτι, από τη σύζυγο. Δεν ξέρει πού να βγει με τον κορονοϊό τώρα να πάει να βρει τι κάνει. Μένει μόνος του, δηλαδή τώρα αυτός. Ναι, είναι μόνος του, είναι μόνος του. Εντάξει. Λίτσα, θα πας να ανακαλύψεις αν αυτός έχει εξαπατήσει και την έχει πέσει και σε άλλα χαζά μυαλά, μην πω σαν και σένα, αλλά από αυτά που κυκλοφορούν, και έχει φάει λεφτά και από εκεί. Αυτό θα πάνε να ανακαλύψεις. Κούλα, έχεις κάποια αντίστοιχη ιστορία εσύ? Εγώ απλά λέω ότι με την πεθερά μου είχα και εγώ τα ίδια προβλήματα. Δηλαδή? Σαφώς και η δικιά μου η πεθερά ήταν λίγο, πώς να το πω, επιθετική, έβγαζε κακία προς εμένα, αλλά από εκεί και πέρα προσπαθούσα με τον τρόπο μου να μην... Όχι να τη έχω τα λεφτά προς Θεού, γιατί ό,τι λεφτά επένδυε για το παιδί της, για το γιο. Ναι, μάλιστα, καταλαβαίνω. Ευχαριστούμε, Κούλα μου, να ακούσουμε και τη συνονοματή μου, την κυρία Κατερίνα, που είναι 55 ετών. Γεια σας, κυρία Κατερίνα μου. Χρόνια πολλά, χαίρομαι που μιλάω μαζί σας. Να είστε καλά και εμείς. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ άνθρωπο, να εκμεταλλευτεί άνθρωπο. Ούτε τα ζώα δεν τα εκμεταλλευόμαστε. Θα προσπαθήσουμε, αν κάποιο ζώο δεν μπορεί, να το φροντίσουμε. Και εγώ ξοδεύω το χαρτζιλίκι μου για αυτά τα ζωάκια. Πόσο μάλλον για έναν άνθρωπο που δεν έχω κάτι να κερδίσω. Είναι, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω Άγιες Ημέρες ότι είναι πρόστιχη στην ψυχή, γιατί στο σώμα το κάνει ό,τι θέλει. Στην ψυχή όμως είναι το μεγαλύτερο έγκλημα και θα παραδώσει ψυχή στο Θεό. Έτσι. Καλά τα είπατε. Ευχαριστούμε, κυρία Κατερίνα μου. Κανείς δεν παραδίδει ψυχή. Λοιπόν, κυρία Μάρα μου, τι λέτε εσείς, όχι για την ψυχή, για την Λίτσα? Εγώ πιστεύω, ναι, το κατάλαβα. Για την ψυχή είναι μεγάλες κουβέντες, μην τις ανοίξουμε, κυρία Μάρα. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Anyway, λοιπόν, πιστεύω ότι η Λίτσα πάει να εκμεταλλευτεί το περιβάλλον της και πιστεύω ότι ο εραστής δολίως την έχει βάλει σε αυτή την θέση και πρέπει οπωσδήποτε να πάει να βρει την άκρη τι ακριβώς συμβαίνει. Και όλα αυτά μόνο μέσα σε 4 χρόνια γράμμα, παιδιά, δεν είναι σε μια 20 ετία. Ναι. Μάλιστα.